σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ, παρόλο που είναι μια μέρα που θα έπρεπε να μην απασχολείστε. Εν πάση περιπτώσει, όπως γνωρίζετε από χτες από το Δελτία Τύπου που σας έχουμε αποστείλει, είναι σήμερα μαζί μας, περιοδεύοντας την περιοχή, ο βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ, ο Σταύρος ο Τάσος. Χτες πραγματοποιήσαμε την πολιτική συγκέντρωση στο ξενοδοχείο Μαριτίνα σε 7.30 ώρα, όπου εκεί ο βουλευτής αναφέρθηκε στις εξελίξεις και σε ό,τι αφορά στο εσωτερικό της χώρας αλλά και διεθνώς. Σήμερα, πριν από καμιά ώρα περίπου, κάναμε μία περιοδία στο ΚΕΠΗ για να δούμε και εκεί πώς είναι οι συνθήκες όχι μόνο των προσφύγων αλλά και των εργαζομένων μέσα στην δομή, και να δούμε και κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας να κάνει μια μικρή εισήγηση ο βουλευτής. Οποιαδήποτε ερώτηση να μας απευθύνετε, παρακαλούμε να αισθανθείτε ελεύθερα. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Αυτό που μπορούμε να πούμε σήμερα με βεβαιότητα, ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, ο λαός μας και οι άλλοι λαοί της περιοχής έχουν μια κοινή μήτρα. Και αυτή η κοινή μήτρα είναι η επιθυμία του κεφαλαίου να διασφαλίσει και να αυξήσει τα κέρδη του. Αυτό στη χώρα μας εκφράζεται με αυτό που με δυο λόγια λέμε εμείς τη μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης, δηλαδή οι εργαζόμενοι να γίνουν όσο πιο φτηνοί γίνεται, ώστε να μπορέσει το κεφάλαιο όταν θα βγει από την κρίση να βγει με αυξημένη κερδοφορία. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι όποια ανάπτυξη, αν υπάρξει και όποτε υπάρξει, θα είναι με τέτοιους όρους και με τέτοιες συνθήκες, με τσακισμένους μισθούς, με τσακισμένες συντάξεις, με τσακισμένα εργατικά δικαιώματα, και θα είναι και πρόσκαιρη και επιπλέον με την εισαγωγή της υποτιθέμενης καινοτομίας, της πραγματικής ή υπάρχοντας καινοτομίας, που αντανακλά την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Οι όποιες θέσεις εργασίας δημιουργηθούν, μάλλον θα χαθούν θέσεις εργασίας, γιατί η επιστήμη και η τεχνολογία στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος δεν χρησιμοποιείται σε όφελος των εργαζομένων, δηλαδή να μειωθεί ο χρόνος εργασίας τους, να δουλεύουν ας πούμε 4 ώρες με υψηλή παραγωγικότητα, να πληρώνονται για 8 ή βάση περιπτώσει να πληρώνονται τόσο όσο να μπορούν να καλύπτουν όχι μόνο τις βασικές τους αλλά και τις σύγχρονες ανάγκες. Να έχουν σπίτι, να έχουν εξοχικό, να έχουν αυτοκίνητο, να μπορούν να πάνε διακοπές, να έχουν υγεία, παιδεία, δημόσια και δωρεάν. Υπάρχει σήμερα δυνατότητα όλοι οι άνθρωποι να έχουν όλα αυτά. Αντί όμως αυτό να συμβαίνει, η τεχνολογία αξιοποιείται σε όφελος του κεφαλαίου. Οι άνθρωποι όταν έχουν δουλειά δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας, δουλεύουν όχι 8 αλλά 18 ώρες και πληρώνονται για 4, και με αυτά που παίρνουν τα 300-400 ευρώ δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις πιο στοιχειώδεις ανάγκες τους. Αυτό που γίνεται τώρα στη χώρα μας και είναι η συνέχεια των προηγούμενων πολιτικών, δεν άλλαξε τίποτα, δεν άρθηκε κανένα από τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τα προηγούμενα 2 μνημόνια. Και τώρα ήρθαν να προσθεθούν καινούργια μέτρα με το 3ο μνημόνιο και με τα άλλα, και το συνεχές μνημόνιο του κόφτη που θα αυτόματα θα κόβονται οι μισθοί και οι συντάξεις όταν ξεφεύγει ο προϋπολογισμός. Επομένως, η κυβέρνηση αυτή ακολουθεί στην ίδια ρότα και προσθέτει καινούργια βάρη και καινούργια βάσανα στο λαό μας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι κατώτερες συντάξεις. Με βάση τα προϋσχύοντα, η κατώτερη σύνταξη του ΙΚΑ με 15 χρόνια δουλειάς ήταν 486 ευρώ συν 230 ευρώ το ΕΚΑΣ. Με τις καινούργιες ρυθμίσεις, ένας που έχει 15 χρόνια δουλειάς θα παίρνει 345 ευρώ και 60 με 70 ευρώ αντισταθμιστική σύνταξη. Επομένως πάμε στα 400 ευρώ κάτω. Βέβαια, και εδώ είναι ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί, ότι το ΕΚΑΣ τώρα κόβεται για αυτούς που το έπαιρναν. Κόβεται. Και βέβαια λένε ότι θα δοθεί κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο δεν θα δοθεί σε αυτούς που έπαιρναν το ΕΚΑΣ για να αντισταθμίσουν αυτή την απώλεια,
Αν δοθεί, θα δοθεί σαν κάτι ψίχουλα 100-150 ευρώ σε αυτούς που είναι εντελώς ανασφάλιστοι. Δηλαδή, η πολιτική τους είναι να κάνουν κοινωνική πολιτική οι φτωχοί να επιδοτούν τους εξαθλειωμένους. Και βέβαια, το μεγάλο κεφάλαιο να παραμένει ανέγκυφτο, οι εφοπλιστές να συνεχίζουν να έχουν τις 56 φοροαπαλλαγές τους, που τους αποφέρουν κάθε χρόνο, μόνο αυτές οι φοροαπαλλαγές, περί τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, η πολιτική αυτή που εφαρμόζεται στο ιστορικό της χώρας μας, ένα και μοναδικό στόχο έχει, να κάνει πιο φτηνή την εργατική δύναμη, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να έχει το κεφάλαιο αυξημένη κερδοφόρη. Τώρα, όσον αφορά το τι γίνεται στη γειτονιά μας. Όλοι εδώ που είμαστε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έχουμε ζήσει το δράμα των προσφύγων. Στη Μυτιλήνη το έχουμε ζήσει σε πολύ πιο έντονο τρόπο, αλλά και εσείς εδώ το έχετε ζήσει. Και δεν μπορεί κανείς να μην κάνει τη σύγκριση, γιατί πριν δύο μέρες ήμουν στη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία, και πήγα και επισκέφθηκα το χωριό Μπελογιάννης, το οποίο είχε χτιστεί για πρόσφυγες. Το χωριό Μπελογιάννης είχε χτιστεί το 1950, μέσα σε 7 μήνες, ένα ολόκληρο χωριό, σε μια πολύ ωραία τοποθεσία, μέσα στο πράσινο, με όλα του. Και αυτό το χωριό έγινε για να μένουν εκεί οι άνθρωποι και να δουλεύουν, οι Έλληνες πρόσφυγες που πήγαν διωγμένοι από τη χώρα μας, πήγαν εκεί και ζούσαν με τους ίδιους όρους και με τις ίδιες συνθήκες που ζούσαν οι Ούγγροι. Και μάλιστα ένας γιος ενός τέτοιου πρόσφυγα έλεγε ότι ο πατέρας του είχε χάσει τα δύο του πόδια, έπαιρνε επίδομα αναπηρίας και συγχρόνως έπαιρνε και το μισθό της δουλειάς που έκανε, που ήταν βέβαια ανάλογη με τη ζεραδότητα που είχε, η γραφική δουλειά. Θέλω να πω, βλέπει κανείς τις συνθήκες που υπήρχαν τότε και μάλιστα από μια χώρα, και όχι μόνο η Ουγγαρία, αλλά και οι άλλες σοσιαλιστικές χώρες, που έβγαιναν καθημαγμένες από τον πόλεμο και δέχθηκαν χιλιάδες τέτοιους ανθρώπους, τους ενέταξαν στην κοινωνία, τους έδωσαν δουλειά, τους έδωσαν μόρφωση και τους έκαναν, και οι άνθρωποι αυτοί λένε ότι πραγματικά μας έσωσαν, όχι μόνο μας έσωσαν, αλλά μας έδωσαν μια ζωή που ήταν αντίστοιχη με τη ζωή που ζούσαν οι κάτοικοι των χωρών αυτών. Και βλέπει τώρα κανείς πώς αυτή η ίδια χώρα, με άλλο σύστημα μεταχειρίζει τους πρόσφυγες, που πρωτοστατεί στο ρατσισμό ενάντια αυτών των προσφύγων, και πώς η Ελλάδα και γενικότερα η Ευρώπη μεταχειρίζει τους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες για αυτούς, το σύστημα αυτό που ζούμε, γιατί είναι θέμα συστήματος, οι πρόσφυγες θεωρούνται φτηνά εργατικά χέρια στην καλύτερη περίπτωση. Και αυτό έγινε. Η Γερμανία πήρε όσους χρειαζόταν σαν φτηνά εργατικά χέρια, καμιά 800.000, και τους υπόλοιπους τους αφήνει στη μοίρα τους. Και λέει σε χώρες όπως η Ελλάδα, κάντε τους ό,τι θέλετε πρακτικά. Στείλτε τους πίσω, κρατήστε τους εσείς, κάντε τους ό,τι θέλετε. Εμείς πήραμε όσους θέλαμε να πάρουμε σαν φτηνά εργατικά χέρια, οι υπόλοιποι είναι. Και επιπλέον, σαν να μην έφτανε όλο αυτό, καλεί και το ΝΑΤΟ, δήθεν για να μειώσει τις προσφυγικές ροές, αλλά επί της ουσίας για να πατήσει πόδι στην περιοχή, γιατί το ΝΑΤΟ τώρα ενδιαφέρεται στη διαμάχη που υπάρχει με την Ρωσία, με την καπιταλιστική Ρωσία, να διασφαλίσει τα δικά της συμφέροντα των δικών της επιχειρηματικών ομίλων. Επομένως, το ΝΑΤΟ ήρθε εδώ για να μείνει, και ήρθε εδώ για να μείνει για να προετοιμαστεί η καινούργια επέμβαση του ΝΑΤΟ που προετοιμάζεται και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί από κοινού θα γίνει, και στις 7-8 του Ιούλη υπάρχει η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Βαρσοβία, και εμείς θα είμαστε εκεί για να διαμαρτυρηθούμε ενάντια σε αυτή τη σύνοδο, όπου πραγματικά θα αποφασιστούν οι νέες επεμβάσεις του ΝΑΤΟ, που σαν στόχο έχουν να περικυκλώσουν ουσιαστικά την Ρωσία. Επομένως, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν κάνει τίποτα για να απαλύνει το πρόβλημα των προσφύγων και των μεταναστών, γιατί εμείς δεν κάνουμε αυτή τη διάκριση, όχι μόνο δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο και η χώρα μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που λέει ότι οι πρόσφυγες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τη χώρα του τελικού προορισμού τους και να πάνε όπου θέλουν, όχι μόνο αυτό, αποτρέπει την είσοδό τους στις χώρες μας και επιπλέον εμπλέκει τη χώρα μας όλο και πιο βαθιά στους υπερηστικούς σχεδιασμούς και δράσεις. Και επιπλέον νομιμοποιεί τις διεκδικήσεις της Τουρκίας με την εμπλοκή του ΝΑΤΟ, που αμφισβητεί τα σύνορά μας, αμφισβητεί το εθνικό εναέριο και θαλάσσιο χώρο, και
σε κάθε περίπτωση νομιμοποιεί τις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η πολιτική που εφαρμόζεται δεν έχει να κάνει μόνο με τα μνημόνια, άλλωστε σε χώρες όπως η Γαλλία και το Βέλγιο τα ίδια μέτρα κάνονται. Και τα μέτρα αυτά έχουν να κάνουν με το καινούργιο κύμα που θα πει πιθανότατα και στην Ελλάδα, καινούργιο κύμα μέτρων, και αυτά αφορούν τις ομαδικές απολύσεις, τον περιορισμό μέχρι και την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας και το lockout. Το κεφάλαιο κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να μπορέσει να διασφαλίσει και να αυξήσει την κερδοφορία. Και επομένως οι λαοί, οι εργαζόμενοι, οι μεταλλακασώματα δεν έχουν άλλη επιλογή από το να είναι απέναντι σε αυτή την πολιτική. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Βλέπετε με τι σκληρότητα και με τι επιμονή εφαρμόζουν οι καπιταλιστές την πολιτική τους. Δεν σηκώνουν μήγα στο σπαθί τους. Όταν είναι να υπερασπιστούν το δισκοπότηρο του καπιταλισμού που είναι η κερδοφορία του κεφαλαίου, δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν λογαριάζουν ανθρώπους, δεν λογαριάζουν φορές, δεν λογαριάζουν δικαιώματα, δεν λογαριάζουν τίποτα. Λέμε λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός αλλά και όλοι οι λαοί θα πρέπει στα πλαίσια, εφόσον ο σχετισμός δίνουμε σήμερα είναι αυτός που είναι και επικρατεί αυτό το σύστημα, θα πρέπει μόνο με αγώνες να κερδίσουν ό,τι είναι να κερδίσουν, έστω και αν είναι μικρό, έστω και αν είναι προσωρινό. Μόνο έτσι κερδίζεται ό,τι κερδίζεται. Και βέβαια αποδεικνύει ότι στα πλαίσια αυτού του σύστηματος και να κερδίσεις κάτι είναι και αυτό προσωρινό. Και ό,τι κερδίθηκε του προηγούμενου αιώνα με αγώνες, με θυσίες, με αίμα από τους εργαζόμενους και τα εργαζόμενα, βλέπετε τώρα που ο καπιταλισμός νιώθει παντοδύναμος, που βέβαια ο ίδιος βάζει τη θηλιά για να κρεμαστεί, γιατί περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, ουσιαστικά στομώνει και το σύστημα, γιατί τα προϊόντα που παράγονται δεν μπορούν να πουληθούν. Αυτό είναι που έλεγε και ο Μάρξ, ότι ο ίδιος στείνει την κρεμάλα που θα κρεμαστεί, το σχοινί που θα κρεμαστεί. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται λοιπόν αγώνας για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να καθυστερήσουν τα μέτρα αυτά, να κερδίσουν κάτι και να δημιουργήσουν αυτή τη λαϊκή, την κοινωνική συμμαχία που θα βάλει πλώρη για να πάρει ο λαός την εξουσία στα χέρια του. Μόνο τότε πραγματικά θα μπορέσει να γίνει νοικοκύριος στον τόπο του και αφεντικό του πλούτου που παράγει. Να χαίρεται δηλαδή το πλούτο που αυτός παράγει, γιατί άλλος τρόπος παραγωγής πλούτου εκτός από την εργασία δεν υπάρχει.